ειδικά όταν δεν έχεις μεγάλο στήθος, μου αρέσει γιατί το υποστηρίζω πολύ σαν στοιχείο στη μόδα. Σου έχουν προτείνει ποτέ λόγω της δουλειάς σου να κάνεις κάποια πλαστική στο στήθος, γιατί είναι σύνηθες. Δεν ξέρω αν το προτείνουν σε ανθρώπους ή αν το σκέφτονται ήδη και κάποια γυναίκα μπορεί να το έχει ανάγκη. Δεν το έχω σκεφτεί. Μόνος σου να πεις θέλω πιο μεγάλο. Όταν ήμουν πιο μικρή, γιατί είναι και κοριτσίστικο όλο αυτό και υπάρχουν ειδικά συγκεκριμένες φάσεις ηλικιακές που έχεις ανασφάλειες και οτιδήποτε. Μπορεί να έχω σκεφτεί ότι γιατί θα ήθελα πιο μεγάλο. Αλλά όσο μεγαλώνω, νιώθω τόσο καλά με πολλά πράγματα πάνω μου. Έμεσε ο χρησμός σου, ο προηγούμενος. Δηλαδή θέλω να πω, πέρασε στη φάση που μπορεί να είναι κάθε γυναίκα μετά από μια μακροχρόνια σχέση. Είσαι και εσύ άνθρωπος. Όλοι. Γενικά. Η συνήθεια είναι το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό συνέστημα, νομίζω. Όταν υπάρχει και αγάπη και έρωτας μαζί με τη συνήθεια, κάνει το χωρισμό ακόμα πιο